Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ξέρεις, εκτός από ποδοσφαιριστή, μπορούμε να σε χρησιμοποιήσουμε και για μοντέλο για κουστούμια. Θα μπορούσες, νομίζω. Άνετα, το έχεις. Έχεις τις υποδομές. Δεν κάνω. Γιατί δεν κάνεις? Όχι. Δεν φοράς κουστούμια? Όχι. Επειδή είναι γαμπριάτικα, το φοβάσαι. Δίνομαι πιο κάζουαλ, δεν είμαι. Και βερμούδες έχουμε, ρε φίλε, ό,τι θες έχουμε. Κοίτα, κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να το φορέσει το κουστούμι όμως, να ξέρει. Όσο και να το αποφύγει, θα έρθει η ώρα. Και θα λες πάντα. Όταν εκείνη η ώρα. Εντάξει, μικρό είναι ακόμα. Θα το έχω επεξεργαστεί, θα το έχω επεξεργαστεί. 23 είναι. 23 δεν είσαι, Αλέξανδρε. Εντάξει. 23. Έχει ακόμα 10 χρόνια σίγουρα. Εντάξει. Αντιθέσει να πα σε καμιά βάφτιση. Σωστό. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, α τι βαφτίσει και του γάμου και τα λοιπά. Και πε μα μία εύκολη ερώτηση καταρχήν. Αν θα γίνει ο γάμο με τον Άρη. Κεφαλιά κατευθείαν. με το καλημέρα. Κατευθείαν στα βαθιά σε πετάξαμε. Δεν είναι στο χέρι της μίας πλευράς. Σωστό αυτό που λες. Εντάξει. Γίνονται συζητήσεις. Θα δούμε. Υπάρχει δηλαδή κάποια επαφή, κάποια επίσημη συζήτηση που έχει γίνει πιο πολύ περισσότερο στο ανεπίσημο? Γίνεται καιρό αυτή η κουβέντα. Εντάξει. Το θέμα είναι να βρούμε λίγο το χρόνο και οι δύο μεριές. Να διαπραγματευτούμε σε ένα τραπέζι, να βρούμε τη λύση και να συνεχίσουμε. Νομίζω έτσι κι αλλιώς ότι αυτό το οποίο επιδιώκει η διοίκηση για να σοβαρευτούμε και λίγο είναι τώρα που έρχεται και ο προπονητής με το καλό αύριο να τα βάλει όλα κάτω και σιγά σιγά νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα με την επιστροφή του κυρίου Καρυπίδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω θα αρχίσει να δρομολογεί. Αν όχι νωρίτερα, πριν την Τετάρτη δηλαδή, θα αρχίσει να δρομολογεί περιπτώσεις όπως η δική σου, γιατί νομίζω ότι και εσύ θέλεις να παραμείνεις, αλλά και ο Άρης, τουλάχιστον με βάση το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε, θέλει να σε κρατήσει την ομάδα. Σίγουρα. Έχουν ξανατοποθετηθεί. Δεν υπάρχει νομίζω ποδοσφαιριστής που να τον θέλει μια ομάδα, ένα σύλλογος τέτοιας αξίας και τέτοιου μεγέθους όπως ο Άρης και να το σκέφτεται. Σίγουρα θέλω να μείνω στην ομάδα, θέλω να ζήσω είναι όμως τα στιγμή της Super League και απλά περιμένω να γίνουν οι τελικές συζητήσεις και να πάρθει η απόφαση. Και νομίζω, Αλέξανδρο, ότι η επόμενη σεζόν για εσάς που ζήσατε και τα τελευταία δύο χρόνια δύσκολες καταστάσεις στην Β' Εθνική είναι κάτι σαν βραβείο, ας το πούμε, για εσάς, συσσαγωγικά. Αυτό το οποίο περιμένατε. Εντάξει, ο καθένας ανταμείβεται για τη δουλειά του και για αυτά που δείχνει. Δεν νομίζω κανένα δεν κάνει χάρη σε κανέναν. Γενικά στη ζωή δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα. Αν δείξεις κάποια πράγματα που νομίζουν ότι μπορούν να βοηθήσουν και για κάτι καλύτερο, σίγουρα θα θέλαν να συνεχίσει το σωματείο. Εσείς... Από εκεί και πέρα είναι και θέμα του ποδοσφαιριστή. Να βάλει κάτω όλα τα ενδεχόμενα. Να δει τι προτάσεις υπάρχουν, γιατί καλώς ή κακώς το ποδόσφαιρο είναι ένα επάγγελμα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές νομίζω πως κοιτάνε το καλύτερο για το μέλλον τους. Ναι. Εντάξει, σίγουρα με κάποιες ομάδες δένεσαι. Όσο περνάει ο καιρός και περνάς πράγματα και καταστάσεις και ειδικά όταν περνάς δύσκολες καταστάσεις αυτό σε κάνει να γίνεσαι περισσότερο κομμάτι της ομάδας. Και είμαι πολύ χαρούμενος που εδώ και συμπέθυνον παλέψαμε. Καταφέραμε να βγάλουμε το σύλλογο από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που επικρατούσε τα τελευταία 4 χρόνια. Και από εκεί και πέρα εύχομαι τα καλύτερα για την ομάδα, ανεξαρτήτως κατάληξης και του δική μου υπόθεση και του συμβολέου κτλ. Εντάξει. Εννοείται πως το άρεσε εμένα να με βοήθησε. Εύχομαι και εγώ να μπορούσα να βάλω ένα πολύ μικρό λιθαράκι, γιατί σίγουρα δεν νομίζω ότι είναι η ίδια η ανταμοιβή προσφέρει της ομάδας. Η ομάδα μου έχει προσφέρει πιο πολλά πράγματα από ό,τι έχω προσφέρει εγώ, σίγουρα. Και αυτό το αναγνωρίζω και το εκτιμάω. Επειδή νωρίτερα μου έκανες για πάσα, δεν ξέρω αν την κατάλαβες. Πάρ' την πάσα. Ναι, λοιπόν, πέρα από τον Άρη, τον οποίο περιμένεις, έχεις δεχτεί κρούση και από άλλες ομάδες? Να πω τώρα εγώ από ποιον, γιατί ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω ότι το ξέρω. Πάντως είναι ο ίδιος προπονητής που μίλησε στον Πλατέλα. Λέω εγώ τώρα. Βλέπεις, ξέρουμε και δεν μιλάμε. Δεν έχουν προσεγγίσει εμένα προσωπικά.
Εσένα τον εκπροσωπούσουμε. Ναι. Τερματοφύλακα, σε μην άρχισε τι τρίπλε τώρα. Εντάξει, μπορεί να προσέχει το μάνατζερ σου, λέω εγώ τώρα. Λέμε εγώ, δεν έχω, δεν μπορώ να κάνω τρίπλε εγώ. Εντάξει. Έχω καμιά μπάλα. Μέχρι να πιάσω καμιά μπάλα. Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω πω όλοι, όσο δεν είναι τίποτα σίγουρο και όταν είναι κάποια πράγματα στον αέρα. Είναι, γιατί είσαι και ελεύθερο. Ναι, εγώ ουσιαστικά σε 15 μέρε είμαι ελεύθερο. Εντάξει, είναι λογικό κάποιοι άνθρωποι να σε προσεγγίσουν. Να δουν τι θέλει να κάνει, τι σκέφτεσαι, αν σου έχει γίνει κάποια πρόταση παραμονή, αν δεν σου έχει γίνει. Είναι απόλυτα φυσιολογικό νομίζω. Έχω πει σε όλους ότι προτεραιότητα είναι να μιλήσω με τον Άρη. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση. Αλεξάνδρε, είναι λίγο περίεργη χρονιά. Για σένα, υπό ποια έννοια το λέω. Είναι μαζί σου, είσαι δίδυμο με έναν πολύ έμπειρο τερματοφύλακα και έναν, φαντάζομαι, συμφωνεί σε έναν καλό τερματοφύλακα, ο οποίος ξεκινάει τη χρονιά ως βασικός στο πρωτάθλημα. Λάθος κάνετε, λάθος κάνετε. Στο πρωτάθλημα, το είπα. Στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι, αλλά. Το είπα. Κάτσε να στο ολοκληρώσω. Να στο ολοκληρώσω. Μπαίνεις σε μία δική του άτυχη στιγμή με την κόκκινη κάρτα και μετά διατηρείσαι εσύ δικαιολογημένα, γιατί κάνεις πολύ καλές εμφανίσεις. Με την ομάδα του Άρη και βγαίνεις με βίο εντός εισαγωγικών τρόπο από αυτό το πρόβλημα που προέκυψε της υγείας για σένα και μένεις εκτός. Υπό αυτή την έννοια λέω αν είναι περίεργη χρονιά, γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο προπονητής πάντα έλεγε έχω δύο εισάξιους βασικούς τερματοφύλακες. Άστα ποιος παίζει και ποιος δεν παίζει. Και νομίζω, Αλέξανδρε, ότι το πλάνο του προπονητή ήταν να ξεκινήσει ζώνη με σένα βασικό, γιατί είχαμε δει και στο παιχνίδι κυπέλλου. Στο κύπελλο είχε παίξει. Στο πρώτο παιχνίδι. Ναι, απλά είχε κάτσει μετά ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε. Ναι, αν βάλουμε τα πράγματα σειρά. Είχε κάνει μια κουβέντα ο κύριος Πανός μαζί μου. Μου είχε πει ότι πάω πολύ καλά. Μου είχε πει ακριβώς το ίδιο πράγμα που μου είπατε κι εσείς, ότι έχω να κάνω με δύο πολύ καλούς και εισάξιους τερματοφύλακες. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Θέλω να παίξετε και οι δύο μετά τη χρονιά. Από εκεί και πέρα με χρησιμοποίησε το πρώτο επίσημο μάτς. Μετά είχαμε κάποια φιλικά γιατί δεν είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα να μαθημάστε. Αυτό με κράτησε πίσω λίγο ένα πρόβλημα, 1,5 μήνα τολαιπωριόμενο με κάποιους πόλους. Ο Γιώργος έπαιξε, πήγε καλά. Η ομάδα πήγε πολύ καλά, ο Γιώργος πήγε πολύ καλά επίσης. Ήταν δύσκολο να αλλάξει αυτό το πράγμα γιατί ούτως ή άλλως ξέρουμε όλοι ότι η θέση του τερματοφύλακα είναι λίγο περίεργη. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται τύχη. Μετά συνέχισε η χρονιά, πήρα την κόκκινη κάρτα ο Γιώργος, μπήκα μέσα, ήμουνα έτοιμος, δούλευα για να είμαι έτοιμος. Δεν είσαι έτοιμος αν δεν δουλεύεις και κανένας δεν σου ευχαριστεί, γιατί ξέρεις ότι καλός ή κακός στη θέση του τερματοφύλακα, άμα δεν πήγαινα και καλά, ίσως να μην έπαιζε πάλι. Ναι. Αυτή είναι και η αλήθεια. Και μετά όμως δεν βγήκα λόγω προβλήματος. Μου μίλησε ο coach μετά το παιχνίδι με τον Όφη, μου είπε ότι θέλει να δώσει πάλι κάποια παιχνίδια στον Γιώργο. Α, ναι. Εγώ το είχα συνδυάσει με το πρόβλημα που είχε στο Μεσκολίδιο. Όχι. Α, μάλιστα. Μου το είχε πει, μου το είχε ξεκαθαρίσει, μου λέει θα παίξει ο Γιώργος 2-3 παιχνίδια και θα κλείσει εσύ τη σεζόν. Τότε το θα κλείσει τη σεζόν, εμένα έσκασε το σκουλίκι στην κοιλιά μου και έχασα και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Δεν πειράζει, τώρα είσαι καλά, αυτό έχει σημασία, ξεπέρασε και την περιπέτεια αυτή. Θεωρώ πάντως, εντάξει, δεν το λέω τώρα ούτε επειδή μιλάς μαζί μας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έχω την αίσθηση ότι είσαι από τους ποδοσφαιριστές στους οποίους ο Άρης πρέπει να επενδύσει με όλη την έννοια της λέξης. Γιατί είσαι από τα παιδιά και νεαρός ηλικία και με πολλά πράγματα, δική μου προσωπική άποψη, μπορείς να δώσεις στην ομάδα και βεβαίως αύριο μεθαύριο ενδεχομένως να ωφεληθεί κιόλας ο Άρης από μια ενδεχόμενη παραχώρηση. Γιατί είσαι 23, ο τερματοφύλακας στα 23, έχω την αίσθηση ότι μπουσουλάει ακόμα. Να είστε καλά. Πραγματικά χαίρομαι όταν υπάρχει τέτοια άποψη από ανθρώπους. Με βάση αυτό που έχουμε δει, Αλέξανδρε, δεν είναι. Γνωρίζουν από ποδόσφαιρο, που έχουν ασχοληθεί με το χώρο, δεν είναι ούτε σημερινή ούτε χθεσινή. Κοίταξε, είμαστε στη δημοσιογραφία όσο χρόνο είσαι, οπότε να είμαστε λίγο μεγάλοι. Ναι, ακριβώς. Οπότε δεν νομίζω να έχω λόγο να αμφισβητήσω την άποψή σας. Σίγουρα και εγώ θέλω να διακριθώ με τον μέσα από τον Άρη. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα. Εννοείται πως ο στόχος μου είναι αυτός. Δεν είμαι ένα παιδί το οποίο επαναπαύεται με κάποιο νορμάλ συμβόλαιο παίρνοντας τα χρήματά του και κάθοντας τον πάγκο ή να είμαι εκτός αποστολής. Γενικά έχω μεγάλες απαιτήσεις. Θα προτιμούσα να μην πληρώνομαι και να παίζω. Μην τα λες αυτά, τα ακούσει κανένας και έχουμε... η αλήθεια είναι αυτή όμως. Εγώ ζω για να παίζω ποδόσφαιρο, μου αρέσει να παίζω παιχνίδια.
Τώρα τα λεφτά είναι στη δεύτερη μήνα και ούτε στα 23 μου πάω να κάνω την πρίκα μου. Ναι. Μακάρι να μπορούσα να με στηρίξει η ομάδα, να βοηθήσω και εγώ την ομάδα. Εννοείται πως θα δώσω το 1000% ό,τι έχω και δεν έχω. Ίσως και ο τραυματισμός που μου βγήκε μετά το παιχνίδι του Κυπέλλου να ήταν από υπεράνω ζήλο, από περισσότερη δουλειά και καταπώνηση. Mm-hmm. Γιατί έκανα και έξτρα προπόνηση εγώ μετά τις πρωινές και απογευματινές διπλές προπονήσεις που είχαμε. Εσύ τα 3-5 πηγάδια. Εσύ και ο Τζανακάκης τα κάνετε αυτά και είναι ένα ναι. θέμα. Εντάξει, θέλει λίγο διαχείριση αυτό. Δεν είμαστε μηχανές. Σωστά. Πρέπει να κάνεις σωστή αποκατάσταση, γιατί και από εδώ και πέρα το επίπεδο θα είναι πολύ υψηλότερο και οι απαιτήσεις πολύ μεγαλύτερες. Τον επιθετικό το ρωτάμε συνήθως στο τέλος μιας σεζόν. Ποιο γκολ του ξεχωρίζει. Εγώ τώρα για τον τερματοφύλακα είναι δύσκολο να ξεχωρίσει μια απόκρουση μέσα στη χρονιά, αλλά νομίζω ότι εκείνη στην Παναχαϊκή. Ρώτον ποιο γκολ δέχτηκε. Αν και ξέρω εγώ ποιο θα πει. Εκείνη η απόκρουση νομίζω στην Παναχαϊκή στη φάση του Μωραήτη, σε συνδυασμό και με τον γκολ του Ντούνι μετά, κατά πολλού είναι ένα συνδυασμό δύο φάσεων που στην ουσία κλείδωσε και για την άνομη για τον Άρη. Βέβαια. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Ναι, θα έλεγα ότι okay, με βάση τη βαθμολογική κατάσταση εκείνη του παιχνιδιού. Θα μπορέσει να θεωρηθεί μια σημαντική επέμβαση. Ναι. Αν σκεφτείτε όμως ότι στο πρώτο μήχρονο ένα σούτ έκανε η Παναχαϊκή το οποίο απέκουσα και πήρε το rebound το οποίο δεχτήκαμε τον goal. Ναι. Και δεύτερο αυτό, άμα είναι να φάω δύο σούτ, δύο goal σε δύο φάσεις και να μην μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα μου καθόλου, δεν νομίζω ότι κάνω για αυτή την ομάδα. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Μια χαρά κάνεις, αλλά σου δηλαδή υπάρχει μάτς με δύο σούτ, δύο goal. Βέβαια το ένα ο Θεός να το κάνει σουτ, το δεύτερο γκολ με τον Όφη. Πώς πάει η μπάλα εκεί, εκείνο, ναι, ναι. 15 φορές το είδα. Η μπάλα βρήκε στο Δέλη. Ναι, αυτό λέω, χτυπάει στο Δέλη, την άλλη μεριά. Χτυπάει στον Δέλη, χτυπάει στο δοκάρι. Πάει και σκάει ακριβώς στην κάτω πλευρά του δοκαριού, ώστε να μπει μέσα. Πάει το πάνω δί. Αλλά και αυτό είναι και ωραία η μπάλα. Εντάξει, ανεξάρτητα το δέχεσαι τον γκολ, γι' αυτό είναι ωραίο το ποδόσφαιρο. Και σε ένα παιχνίδι που άρχισε το πρώτο ημίχρονο ήταν κυρίαρχος. Στο γενικό. Ναι, αν είχε κάνει κάποιο γκολ, ίσως ήταν λίγο διαφορετικό το παιχνίδι. Μπας περιπτώσει. Αν ρωτάτε εμένα ποια επέμβαση θα έβαζα, θα έβαζα την απόκριση με τη Σπάρτη. Να σας χαρλώ. Στο 0-0, στο πρώτο ημίχρονο, βέβαια. Το 0-0, ναι. Ναι. Βέβαια, κρατάει το 0-0 εκεί. Γιατί γενικά το παιχνίδι αυτό ήταν λίγο ιδιόρυθμο. Η Σπάρτη γενικά έχει την τάση να κλείνεται στο 1/3 του γηπέδου. Και ίσως αυτό έκανε πολύ δύσκολο το έργο μας. Ήταν και πολύ κοντά, Ήταν και πολύ κοντά η κεφαλιά εκείνη. Ναι, ήταν κοντά. Και μιας έτσι που σιγά σιγά έχει ξεκινήσει η κουβέντα για τη νέα σεζόν, επειδή εσύ ζεις την ομάδα από μέσα και την ξέρεις και από την καλή και από την ανάποδη και έχεις εικόνα, τι θεώρεις εσύ ότι πρέπει να αλλάξεις τον Άρη τη νέα χρονιά? Πέραν του αγωνιστικού, γιατί... Ναι. Σίγουρα, αγωνιστικού δεν νομίζω ότι είναι αρμόδιος για να κρίνω. Και αυτό. Νομίζω πως πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη οργάνωση και πρέπει να δοθεί έμφαση στις ακαδημίες. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, γιατί... Αν έρθουν παιδιά από κάτω, λες. Ναι, γιατί δεν είναι το θέμα να ανέβει ο Άρης μόνο στην Αλφαεθνική και να στηρίζεται όλη την ώρα σε συμβόλαια μεγάλα και σε παίχτες από το εξωτερικό. Νομίζω πως πρέπει να γίνει μια καλή δουλειά, να μπορέσει να παράγει ποδοσφαιριστές, να μπορέσει να χρησιμοποιεί ποδοσφαιριστές και να τους πουλάει. Και με αυτόν τον τρόπο, πέραν το ότι η ομάδα θα κινείται περισσότερο σε ευρωπαϊκά επίπεδα και πλαίσια ποδοσφαιρικής νοοτροπίας, αν θέλετε, θα μπορεί να έχει κάθε χρόνο και 3-4 ποδοσφαιριστές από την παραγωγή της, χωρίς μεγάλα συμβόλαια, παιδιά που θα πονάνε την ομάδα, παιδιά που θα ματώνουν για τη φανέλα και παιδιά που θα είναι το 1/5 του κόστους ενός ποδοσφαιριστή που θα έρθει από το εξωτερικό και με μεγάλο ρίσκο να μην αποδώσει κιόλας. Ναι. Δύσκολα συμβαίνει στην Ελλάδα με αυτό που περιγράφεις. Ο Άρης στο παρελθόν έχει κάποια παιδιά. Έχει, φαντάζομαι το Σοκάρι το Διούδη, τον ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Εννοείται. Νιώτα. Είχε κάποια τέτοια παιδιά που πέρασαν και έφεραν και χρήματα στην ομάδα. Και έφεραν και παγωνίζονται σε μεγάλα κλαμπ, σε υψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Οπότε αυτό και μόνο μαρτυράει ότι ίσως αυτή η νοοτροπία είναι και η ενδεδειγμένη. Εντάξει, και άλλα πράγματα πρέπει
να διορθωθούν. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με τον Άρη, έχει να κάνει με όλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά ελπίζουμε σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα και ελπίζουμε σε μια πολύ καλή χρονιά για την ομάδα μας. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μιλάς σε πρώτο πρόσωπο, άρα η καρδιά σου αντιλαμβάνομαι τι θέλει και όταν θέλει η καρδιά στην ηλικία που είσαι, νομίζω ότι υπερισχύει σε πολλές περιπτώσεις. Το είπα και στην αρχή, νομίζω πως πρέπει να είναι χαζός ένας ποδοσφαιριστής να μην θέλει να αγωνιστεί στην Αλφαθνική με τη φανέλα του Άρη. Έτσι. Παρακαλάνε άπερα παιδιά και ποδοσφαιριστές να μπορούν να φορέσουν τη φανέλα. Έτσι. Να ευχηθούμε σύντομα να τα βρείτε σε όλα τα επίπεδα με τη διοίκηση και να σε έχουμε στον Άρη όχι μόνο φέτος και τα επόμενα χρόνια, γιατί και εμείς θέλουμε και παιδιά με τη δική σου νοοτροπία και το ταλέντο, από εκεί έπειτα μέσα στο γήπεδο θα κληθείς να αποδείξεις ότι παιδιά εγώ εδώ είμαι και αξίζω να φορά τη φανέλα του Άρη στη Σούπερ Λίγκα, όπως και όλοι. Αυτό είναι ο καθρέφτης. Και να δεχτείς όσα γκολ δέχτηκες και φέτος, νομίζω, στη Σούπερ Λίγκα του χρόνου. Νομίζω ότι με αυτά το πρωτάθλημα το παίρνουμε άνετα. Πόσα είναι, 5, 6, πόσα είναι σύνολο το που έχεις δεχτεί. Μακάρι. Μακάρι να κάνουμε εξίσου καλή χρονιά, αμυντικά και καλύτερη. Ήταν. Ο Άρης ήταν η ομάδα που δέχτηκε μόλις 13 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Μακάρι να πάνε όλα καλά του χρόνου. Κύριε Παπαδόπουλο, θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Όχι. Νομίζω ότι μας κάλυψε. Ο Άλεξ, να ευχηθούμε καλή συνέχεια των διακοπών του. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο. Και μακάρι από την ομάδα να έχουμε ευχάριστες ειδήσεις όσον αφορά το μέλλον σου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εσείς. Καλά, Αλέξανδρε, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, λοιπόν. Αυτά από τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο.